Μετά από παρέμβαση του Συλλόγου Γυναικών Αλεξανδρούπολης αλλά και πλήθους γονέων που εξέφρασε έμπρακτα την αγανάκτησή του στην απόφαση του Πολυκοινωνικού του Δήμου Αλεξανδρούπολης για αύξηση των τροφίων στους παιδικούς σταθμούς, συζητήθηκε το θέμα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Σώμα αποφάσισε τη μείωση των τροφίων επί της αρχικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολυκοινωνικού, καθώς και την έκπτωση στις τρίτεκνες οικογένειες και στα αδέρφια που φοιτούν και τα δύο σε παιδικό σταθμό. Μειώσανε έπειτα, θεωρούμε, και από παρέμβαση του Συλλόγου Γυναικών Αλεξανδρούπολης που το σήκωσε όλη αυτή τη βδομάδα, αλλά και από γονείς που συμμετείχαν δυναμικά στην παράσταση διαμαρτυρίας που κάναμε, μειώσανε τελικά τα τροφεία γύρω στα 20 ευρώ για τους γονείς που πληρώναν τροφεία από 50 ευρώ και κάτω, και βάλαν στη ρύθμιση της έκπτωσης του 50% τους τρίτεκνους και τα δύο αδερφάκια που φοιτούν ταυτόχρονα στον παιδικό σταθμό. Όμως, από τα 250 παιδιά που είναι στους παιδικούς σταθμούς χωρίς ΕΣΠΑ, ο κύριος όγκος, τα 150 παιδιά δηλαδή, είναι στα 70, 80 και 90 ευρώ τροφεία, τους οποίους ρίξανε μόνο 10 ευρώ. Συγκεκριμένα τα μηνιαία τροφεία έχουν ως εξής. Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0 έως 5.000 ευρώ, τα τροφεία είναι μηδενικά. Από 5.000 ευρώ και 1 έως 10.000 ευρώ, τα μηνιαία τροφεία ανέρχονται στα 10 ευρώ. Από 10.000 ευρώ και 1 έως 12.000 ευρώ, στα 20 ευρώ μηνιαίως. Από 12.000 ευρώ και 1 έως 15.000 ευρώ, στα 30 ευρώ το μήνα. Από 15.000 ευρώ και 1 έως 20.000 ευρώ, στα 45 ευρώ το μήνα. Και τέλος, από 20.000 ευρώ και 1 έως 25.000 ευρώ, στα 45 ευρώ το μήνα. Μόνο με την οργανωμένη και μαζική παρέμβαση μπορείς να έχεις έστω και την παραμικρή ανακούφιση. Προσωπική μου άποψη, ότι αν ήμασταν 100 γονείς προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ήταν πολύ καλύτερο και το αποτέλεσμα της μείωσης των τροφίων. Θέλω να το καταλάβουν οι γονείς ότι πρέπει να βγουν, να πρωταγωνιστήσουν και αυτοί, και όχι μέσω αντιπροσώπων να λύνονται τα προβλήματα, να κατεβαίνουν και αυτοί. Θέλει μαζικότητα. Εμείς καλούμε να παλέψουμε οργανωμένα για όλα μας τα προβλήματα. Έρχεται και η απεργία 12 Νοέμβρη, η πανεργατική. Καλούμε να συμμετέχουν οι γονείς και όλοι οι εργαζόμενοι εκεί.